με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Pride Ανδρών. Το ΑΠΟΕΛ στην κορυφή της βαθμολογίας με 12 νίκες και 2 ήττες, 26 βαθμούς. Η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 10 νίκες, 4 ήττες, 24 βαθμούς. Βέβαια, τα πράγματα για την ΑΕΚ, Νίκο, θα ήταν πολύ καλύτερα. Ήρθαν 2 στενές ήττες από Απόλλωνα και ΕΝΑΔ. Χωρίς ξένους όμως η ΑΕΚ, έτσι, τα οποία πάλεψε. Σίγουρα παλέψαμε, έδωσαμε έναν μεγάλο μπαρό στο κήπεδο. Ας δει και ο κόσμος πόσο παλέψαμε και να αρχίσει να έρχεται στο γήπεδο, γιατί πράγματι χρειαζόμαστε για αυτούς. Η ΑΕΚ χρειάζεται τον κόσμο, όπως όλες οι ομάδες χρειάζεται τον κόσμο, όπως η Καλαθόσφαιρα χρειάζεται τον κόσμο να επιστρέψει στα γήπεδα. Βέβαια, όταν μια ομάδα ξεκινάει τόσο καλά, όπως ξεκίνησε φέτος η ΑΕΚ, δικαίωμα διάκρισης τόσο στο πρωτάθλημα και ιδιαίτερα στο κύπελλο, αναλογιστεί κανείς ότι το Final Four θα γίνει στην έδρα της ΑΕΚ. Όμως η ΑΕΚ πλέον δεν μπορεί να το σωπάρει, καθώς έχει αποκριθεί από τον Απόλλωνα και πάλι αγωνίστηκε χωρίς ξένους. Είναι δύσκολο όταν βλέπεις τα προβλήματα σε μια ομάδα, είναι δύσκολο να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Πόσο για εμάς που τα ζούμε κάθε μέρα. Πόσο για εσάς. Εύστοχο αυτό που είπες, Νίκο. Πάμε να δούμε τις πεντάδες με τις οποίες θα αρχίσουν το παιχνίδι οι απόψινοι αντίπαλοι, φίλες και φίλοι. Εδώ πρώτος διαιτητής ο κύριος Δημητρίου, δεύτερος ο κύριος Παντελής Τοφή. Να δούμε την πεντάδα της ΑΕΚ, η οποία αρχίζει το παιχνίδι με τους Χάρη Φαντούση, Γιαννάκη Προκοπίου, Γιώργο Κουζαβά, Ντούσαν Μιλόγεβιτ και Μάρκο Μέντιτς. Θα μας εξηγήσει λίγο το σχήμα, Νίκο, αυτό. Ο Μιλόγεβιτς φαντάζομαι στην θέση του point guard. Παίζει όμως με τρεις guards. Εδώ ο Μιχάλης και ο Φαντούσης και ο Προκοπίου. Φαντούσης, Προκοπίου και ο... Θα μιλώ το σχήμα δηλαδή. Ενώ από πλευράς ΑΠΟΕΛ η πεντάδα είναι Σερδάρης, Κούνας, Μπέρτον, Ζαχαρίου, Γκαρσία. Ο Κούνας βέβαια στη θέση του Στυλιανίδη σε ρόλο point guard. Shooting guard ο Άιζακ Μπέρτον. Τριάρι ο Σερδάρης, τεσσάρι ο Ζαχαρίου και center ο Τζότζο Γκαρσία. Πρώτο τζάμπολ στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, ευχή να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Βέβαια είναι το πρώτο παιχνίδι από τα θύματος μετά τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Τσουρόπιου και θα κρατηθεί μονόλεπτος σιγή. Από εκεί που βρίσκεται θα λέει, θα παρακολουθεί το παιχνίδι και θα λέει γιατί να γλιστράει το παρκέ, γιατί αυτό το πρόβλημα, θα κάνει τις δικές του αναλύσεις. Άρχισε το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, εδώ στην Χριστία Θεσσακίδιον, ΑΕΚ εναντίον Έλμα ΑΠΟΕΛ. Πρώτος στο παιχνίδι από τον Γιαννάκη Προκοπίου, είναι εύστοχος ο Γιαννάκης Προκοπίου, 3-0 νωρίς για την ΑΕΚ μετά από παρέλευση μόλις 10 λεπτό. Να δούμε εδώ ο Βασίλης ο Κούνας που αρχίζει το παιχνίδι, πώς θα πάει. Άμεση απάντηση από το ΑΠΟΕΛ με τον Τζότζο Γκαρσία που δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο, καθώς ο Μάρκο Μέντιτς είναι forward και όχι center. Εδώ πήγε για fancy, πήγε για επιδεικτική φάση ο Μπέρτο, το πλήρωσε εδώ ο Μιλόγεβιτς, δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Δεύτερο λάθος από πλευράς ΑΠΟΕΛ και αυτό από τον Άιζακ Μπέρτο. Ευκαιρία λοιπόν για την ΑΕΚ του Μιχάλη Μιχαήλ, να δώσει εδώ
να διευρύνει την διαφορά. Εδώ πατάει στην πλάγια γραμμή ο Άιτζα Φέρτον, ο οποίος βέβαια σταμάτησε καθώς πίστεψε ότι του είχε γίνει φάουλ. Με τη φανέλα του Σκοτ αγωνίζεται ο Μάρκο Μέντιτς. Εδώ ο Κουζαβάς θα πάρει το φάουλ. Θα μιλά βέβαια από τον Ζαχαρίου, πρώτο φάουλ για τον Αλέξη Ζαχαρίου και πρώτο μαδικό για τον Έλμα από έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο. Λέξη Ζαχαρίου, ο οποίος δεν τα πήγε και τόσο καλά στο παιχνίδι με τον Κεραυνό, βέβαια ο οποίος το γνωρίζει και πιστεύουμε ότι σύντομα θα δούμε τον καλό Αλέξη Ζαχαρίου. Εδώ ο Μιλόγεβιτς στην προσπάθεια είναι άστοχος, είναι εκεί όμως ο Μέντιτς να πάρει το rebound και να πετύχει το καλάθι 5-2 για την ομάδα της ΑΕΚ, 8-28 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πήγε για το κλέψιμο εδώ Προκοπίου, όμως ο κύριος Αντώνης Δημητρίου θα σφυρίξει το φάουλ πρώτο για τον Γιαννάκη Προκοπίου και πρώτο ομαδικό για την ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Υπήρχε επαφή σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω αν ήταν επιθετικό ή αμυντικό. Άλπισαν το παιχνίδι να συνεχιστεί οι διαιτητές, ανανεώσε την προσπάθεια της ΙΑΕΚ καθώς ο Κουζαβάς πήρε το επιθετικό rebound. Εδώ Προκοπίου για τον Φαντούση, Μιλόγεβιτς για τον Κουζαβά απέναντι στον Ζαχαρίου. Άστοχος ο Κουζαβάς, με την βοήθεια του Γκαρσία μάζεψε ο Κούνας. Εδώ ο Μπέρτον. Τρίτο λάθος από τον Άιζακ Μπέρτον, τρίτο και για το Αποέλ. Λάθος όμως και από τον Χάρη τον Φαντούση, λάθος και από τον Τσερδάρη. Αρκετά λάθη στο παιχνίδι, 4 από το ξεκίνημα. Εδώ ο Φαντούση σε μια τρίποντη βόμβα και 8-2 για την ΑΕΚ, 7-15. Για το τέλος του πρώτου δεκαλεπτού, στα 2:45, 8-2 το σκορ για την ομάδα της ΑΕΚ. Εδώ το τρίποντο, δεύτερο για την ΑΕΚ, πρώτο για τον Χάρη Φαντούση. Σερδάρης για τον Κούνα, στον πάσιμο είναι άστοχος. Μαζεύει ο Ζαχαρίου, έξω για τον Μπέρτον από τη γωνία για 3, άστοχος ο Μπέρτον. Γκαρσία μαζεύει, κυρίαρχος εκεί κοντά στο καλάθι, άστοχος. Παίρνει όμως το φάουλ από τον Χάρη Φαντούση. Νίκο, δύο λόγια για το ξεκίνημα. Το ξεκίνημα το βλέπω μετά από ελ να έχει πάρα πολύ πίεση, δεν ξέρω γιατί. Και όπως βλέπεις Κώστα, τα παραπάνω λάθη γίνονται από το κλείστριμα του εδάφου πάνω στο παρκέ. Στο παρκέ. Μάλιστα, ελπίζουμε να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός. Τα εμάδα έχει ζητήσει ο Δημήτρης Σολάκης. Πάμε στα πυρά για ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Το πιο δυνατό ντέρπι της Α1 έρχεται κοντά σας σε ζωντανή μετάδοση από το Α. Ο Ολυμπιακός που ψάχνει να κλείσει τις πληγές του μετά τον μηδενισμό στο ντέρπι με τον Παναθηναϊκό υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ και θέλει νίκη για να επιστρέψει στο κυνήγι της πρώτης θέσης απέναντι στο Δικέφαλο που βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα και ονειρεύεται το στέμμα της Α1. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Κυριακή στις 7, ζωντανά και αποκλειστικά στο Α. Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι από την κλειστή αίθουσα Κίτιον στην Λάρνακα. ΑΕΚ Έλμα Αποέλ στο πρώτο ντέρπι της 16ης αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Pride Ανδρών. 8-2 το σκορ, 6-50 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Προηγείται η ΑΕΚ, ο Γκαρσία όμως βρίσκεται στη γραμμή των ελευθέρων βολών για δύο προσπάθειες μετά το φάουλ που πήρε από τον Φαντούση. Βλέποντας τις βολές από τον Γκαρσία, να ακούσουμε τον Κυριάκο Παπέτα, θα μας μεταφέρει αυτά που είπε ο Δημήτρης Τσολάκης στους παίκτες του ΑΠΟΕΛ κατά τη διάρκεια του time out. Ναι, Κωστά, ο κύριος Τσολάκης ήταν έξω χρονών με τους παίκτες του, κυρίως για την αμυντική του συμπεριφορά. Αφού χαρακτηριστικά τους πει ότι χάθηκαν τρία, τους πήραν οι παίκτες της ΑΕΚ τρία επιθετικά rebound και τους είπε να σοβαρευτούν αν δεν θέλουν να κυνηγάνε την ΑΕΚ στο σκορ. Αυτά, Κωστά. Εδώ ο Μέντιτς είναι άστοχος, προσπαθεί ο Κουζαβάς και σώζει για τον Μέντιτς. Μέντιτς που σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος στους 5 πόντους ο Μάρκο Μέντιτς και η διαφορά στο σύν 7 για την ΑΕΚ 11-4, 6-22 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.
Και από ό,τι με πληροφορεί ο Κυριακός Παπέτας, θέλει να ψηλώσει το σχήμα του ο Δημήτρη Τσολάκης, καθώς έχει ζητήσει από τον Βεζέγκοφ να ετοιμαστεί να περάσει το παιχνίδι. Εδώ βήματα που δείχνει ο κύριος Τσολάκης στον Γιαννάκη Προκοπίου. Δεύτερο λάθος για την ομάδα της ΑΕΚ. Πέντε λάθη έχει ήδη το Αποελενό μαζί με τον Σάσα Βεζέγκοφ. Ετοιμάζεται και ο Νεοκλήστο Χαρίδης για να περάσει στο παιχνίδι. Άιτζακ Πέρτον για τον Σερτάρι και αυτός για τον Τζότζο Καρσία που αστοχή από ευνοϊκή θέση θα λέγαμε. Κάνει ό,τι θέλει κοντά στο καλάθι ο Καρσία όταν είναι υποχρεωμένος είτε ο Κουζαπάτς είτε ο Μέντιτς να τον κρατήσουν μακριά από το καλάθι. Εδώ προσπάθεια από τον Παντούς είναι άστοχη, μαζεύει ο Πέρτον το 11-4 διατηρείται. Νέο λάθος από τον Άιζακ Μπέρτον, έκτο για τον Αποέλ και τέταρτο για τον ίδιο, εδώ λάθος όμως και από τον Κουζαπά, είναι το τρίτο για την ΑΕΚ. Διπλή αλλαγή για τον Δημήτρη Τσολάκη, εδώ Σάσα Βεζέγκο σε πρώτο πλάνο, ξανά εδώ τα βήματα από τον Κουζαπά, ενώ στο παιχνίδι πέρασε και ο Σιζόπουλος και ο Θεοχαρίδης έξω Ζαχαρίου. Βοήθησε με Κυριάκο Μπέρτον και Κούνας. Μάλιστα. Τριπλή αλλαγή για την ομάδα του Δημήτρη Τσολάκη. Νεοκλήστο Χαρίδης για τον Καρσία. Σιζόπουλος. Παίχτες που έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα του Αποέλ φέτος με την καθοδήγηση του Δημήτρη Τσολάκη. Εδώ έγινε ετάπα νωρίτερα στον Σερδάρη από τον Παντούση. Ωστόσο η μπάλα πήγε στον Καρσία και αυτός τιμώρησε την ΑΕΚ πετυχαίνοντας το καλάθι και μειώνοντας τους 5 πόντους. 11-6 το σκορ. Εδώ καλή άμυνα από τον Θεοχαρίδη στον Παντούση. Τη δεύτερη φορά είναι χρειώνεται με φάου. Ο παίχτης του Αποέλ είναι το πρώτο και δεύτερο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ. 4-43 είναι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 11-6 το σκορ. Το κρύο και ο κακός, το κακό παρκέ αποφέρει και τα πολλά λάθη παίχτες των δύο ομάδων. Εδώ έτρεξε για το κλέψιμο ο Μιλόγεβιτς, ακούμπησε την μπάλα, αυτή ακούμπησε το πόδι παίχτη του Αποέλ. Ενώ βλέπετε και εσείς τα λάθη. 3-7. 3 για την ΑΕΚ, 7 για το Αποέλ. Μέντιτς, δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος εκεί. Το φάουλ για τον Θεοχαρίδη είναι το δεύτερο και τρίτο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ. Ξανά η προηγούμενη φάση και το φάουλ από τον Θεοχαρίδη στον Γιαννάκη Προκοπίου. Για τον Μέντιτς. Κάνει τον πάσιμο από μέση απόσταση πάνω από τον Καρσία, είναι άστοχος ο Μέντιτς και θέλει να παίξει γρήγορο μπάσκετ το Αποέλ. Εδώ παρασύρει όλου το διάβα του ο Καρσία, πολύ δυνατός στάδιο από το καλάτι, δύσκολη προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ να τον σταματήσουν. 11-8 το σκορ. Κουτζαπάς για τον Παντούς. Κουτζαπάς για τον Μέντιτς. Πάντησε γραμμή. Νέο λάθος για την ΑΕΚ, το τέταρτο. Σειρά του Μιχάλη Μιχαήλ να ζητήσει time out. 11-8 το σκορ, 2-33 το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε κοντά σας σε λίγο. ΑΕΚ Έλμα Αποέλ, πρώτο παιχνίδι για την 16η αγωνιστική. 11-8 το σκορ για την γηπεδούχο ομάδα. Σε ένα μέτριο πρώτα 7,5 λεπτά, Νίκο. Έτσι. Σίγουρα. Ο αγώνας έχει πάρα πολύ πίεση, Κώστα. Δεν ξέρω αυτό που έχω να πω για τον Τζόγιο Καρσία. Το βλέπουμε φέτος στο αγωνιστική του πολύ ανεβασμένο. Συντύνει γι' αυτό με το ποιους παίχτες έχει γύρω του. Πριν δυο χρόνια που το λέγαμε με τον Παναθηναϊκό, δεν είχε τους ίδιους παίχτες δίπλα του. Και να πούμε ότι ο Γκαρσία έχει πετύχει και τους 8 πόντους τους για τον Έλμα Αβουέλ. Εδώ Σερδάρης στο μπάσιμο για τον Γκαρσία, έξω και ασίστ, υπέροχη φάση.
10 πόντι για τον Τζότζο Γκαρσία. ΑΕΚ Γκαρσία 11-10. Προκοπίου για τον Μιλόγεβιτς. Ενώ δεν δουλεύει το χρονόμετρο της επίθεσης για την ΑΕΚ, τα 24 δευτερόλεπτα. Εδώ Τζόπουλος και το φάουλ από τον Μιλόγεβιτς είναι το πρώτο. Σωστό φάουλ. Και τρίτο ομαδικό για την ΑΕΚ, ενώ πρώτη αλλαγή και για τον Μιχάλη Μιχαήλ. Εδώ ξανά το φάουλ που κέρδισε ο Τζόπουλος από τον Μιλόγεβιτς. Πρώτη αλλαγή. Στη θέση του Μιλόγεβιτς περνάει ο Γιάκωβος Παντελή. Πες μας δύο κουβέντες για αυτό το παιχτάκι, Νίκο. Αυτός ο παίχτης κάθε χρόνο και καλύτερος. Όλο το μέλλον μπροστά του μικρού Γιάκωβου. Το έχει αποδείξει και σε αγώνες, πάρα πολλούς αγώνες. Ελπίζω προσγειωμένα και με πολλή προπόνηση να πάει πολλά μπροστά. Μάλιστα, πρώτο φάουλ και για τον Μάρκο Μέτιτς. Δικαίωμα για το δύο βολές για τον Γκαρσία, που έχει τη δυνατότητα να φέρει το Αποέλ μπροστά. Ωστόσο τώρα αστοχεί στην πρώτη βολή. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ένα σερί 6-0 για το Αποέλ, ένα σερί 7-0 από τον Γκαρσία, ο οποίος έχει πετύχει και τους 11 πόντους του Έλμα Αποέλ. 11-11 το σκορ, φίλες και φίλοι. Ο Ιάκωβος Παντελή Νίκο, ο οποίος έχει σαν πρότυπο τον Νίκο Μιχαήλ. Αυτό μας είχε δηλώσει πέρσι, όταν τον είχαμε αναδείξει πρόσωπο της αγωνιστικής. Κώστα, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα δικό του, αν το πιστεύει καλώς. Ας μείνει προσγειωμένος όπως αυτό μου πιστεύει. Μάλιστα. Χωρίς πόντο η ΑΕΚ τα τελευταία 4 λεπτά. Τρίποντα απελπισίας από τον Παντούση, καθώς έμενε μόνο ένα δευτερόλεπτο στην επίθεση της ΑΕΚ. Να λοιπόν, που μετά το θέμα που πήρε ο Δημήτρης Τσολάκης Νίκο, έδεσε η άμυνα του ΑΠΟΕΛ και κράτησε χωρίς σκορ την ΑΕΚ. Βετζέγκοφ σε ένα hook shot, είναι άστοχος. Εκεί ο Γκαρσία στους 13 πόντους κάνει ό,τι θέλει. Και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι παίκτες του να το σταματήσουν. Προβάδισμα για το Αποέλ. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Άστοχος του Προκοπίου, μάζεψε ο Σεφκάρης, τρέχει το Αποέλ. Λάθος από τον Νεοκλήθο Χαρίδη. Σειρά της ΑΕΚ να τρέξει με τον Παντελή και τον Κουζαπά, 3-1. Εδώ ο Μέντιτς θα αστοχίσει και ο Γκαρσία θα πάρει το φάουλ από τον Παντελή. Έχουν σφίξει τα πράγματα, Κώστα, με τη δυναμική άμυνα που καταλαμβάνει από ελ. Εδώ όμως, Νίκο, 3-1, πρέπει να τελειώνουν αυτές οι φάσεις. Σίγουρα, αυτό δείχνει διαπηρία της ομάδας. Συνήθως εκφραστεί στο τέλειωμα αυτό το φάσιο, ήταν ο Νίκος ο Μιχαήλ. Εδώ στη Λιανού, στη θέση του Μέντιτς με αμυγός κυπριακό σχήμα πλέον. Γιάεκ είχε πει μια σοφή κουβέντα νωρίτερα ο Μιχάλης ο Μιχαήλ. Αν θέλουμε να τερματίσουμε στη 13η θέση είναι καλή παίκτες, παρότι είναι μόνο 11 οι ομάδες. Αν θέλουμε να τερματίσουμε στη μέση είναι μέτριοι παίκτες. Αν θέλουμε να τερματίσουμε πρώτοι είναι κακοί παίκτες. 4 στις 5 στις 6 βολές για τον Γκαρσία, 15 πόντι, 11-15. Εδώ έγινε το λάθος, έκλεψε ο Ιάκωβος ο Παντελή και η ΑΕΚ μετά από 5 σχεδόν λεπτά πετυχαίνει καλάθι, πρώτο για τον Ιάκωβο Παντελή και ξεκολλάει επιτέλους από τους 11 πόντους η ΑΕΚ. 13-15 το σκορ για τον Γκαρσία, με συγχωρείτε, για τον Έλμα Αποέλ. Βλέπουμε έναν πολύ χαμηλό σκορ, Κώστα, με αρκετή πίεση. Εδώ καλάθι και φάουλ από τον Γκαρσία στους 17, φάουλ από τον Κουζαπά. Είναι το πρώτο και έκτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Η μόνη λύση να περιοριστεί λίγο ο Γκαρσία είναι να αποτρέψει ο Κουζαπάς. Να αποτρέψει ο Κουζαπάς από τον Γκαρσία να πλησιάσει στην ρακέτα. Να κρατήσει μακριά από το καλάθι.
Αν αυτό είναι δυνατό βέβαια. Είναι λίγο δύσκολο, όπως λέει, οι αναλογίες είναι τεράστιες. Το να παίξει τα πόρτια και πάνω στον Καρσία είναι δύσκολο, γιατί είναι μια ομάδα από ελ με πολλούς παίκτες. Δεν έχουμε την πολυτελεία. Το φάουλ από τον Πάνο Σερδάρ είναι το πρώτο τέταρτο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ. Δεν υπάρχουν πολλές για τον Λόρις Τηλιανού. Έγινε η επαναφορά Προκοπίου για τον Παντελή, σου τριών πόντων, μια στόχος. Έκοψε προσωρινά. Υπάρχει φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι υπήρχαν βήματα όμως από τον Γκαρσία. Εδώ ο Δημήτρης Ψολάκης, ο αρχιτέκτονας του φετινού Αποέλ. Αποέλ που εδώ η προηγούμενη φάση. Εδώ βόλεϊ έπαιζε ο Γκαρσία. Έχω την εντύπωση ότι υπήρχαν βήματα. Και βήματα και επιθετικό. Και στη συνέχεια το φάουλ δόθηκε στον Χάρη Φαντούση, είναι δεύτερο. Και πάλι στην γραμμή των ελευθέρων βολών ο Γκαρσία. Είναι 5 στις 7, 6 στις 8 τώρα, 18 πόντι για τον Αποέλ, όλοι από τον Τζότζο Γκαρσία. 8 φορές στις βολές του Αποέλ, 9 τώρα και στις 9 ο Γκαρσία, 7 στις 9 και 6 στα 8 ρίποντα. Και μόνο άλλοι δύο παίκτες έχουν δοκιμάσει μια προσπάθεια, ο Βετζέγκο και ο Κούνας. Για 3. Καλά, 2 πόντων τελικά από τον Προκοπίου που φτάνει στους 5, 15, 19. 15 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση του Έλμα Αποέλ. Με τον Νεοκλήθιο Χαρίδη στο point, πήγε για το κλέψιμο ο Παντελή, όπως πήγε και ο Κουζαβάς στην συνέχεια πάνω στον Γκαρσία, υπέπεσε στο φάουλ. Είναι το δεύτερο για τον Κουζαβά. Η ΑΕΚ έχει φτάσει στα 8 φάου, ενώ ο Κουζαβάς αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο, τη θέση του παίρνει ο Μάρκο Μέντιτς. Και πάλι 2 βολές για τον Τζόζεφ Γκαρσία, στους 20 πόντους. Δεν ξέρω, αλλά αν συνεχίσει έτσι πάει για ρεκόρ λίγο. Άστοχος αυτή την βολή. Προκοπίου από την γωνία για 3, είναι εύστοχος, μετράει το καλάθι από τον Προκοπίου, έξω και η ενέργεια από τους παίκτες της ΑΕΚ. Με τον Ιάκωβο τον Παντελή να δείχνει οριμότητα, είχε μπροστά του τον Σάσα Βετζέγκοφ, προτίμησε να δώσει έξω στον ελεύθερο Γιαννάκη Προκοπίου, που με το τρίποντο αυτό μείωσε την διαφορά στο καλάθι. Ξαναβλέπουμε την φάση, φίλες και φίλοι. Θα δούμε και με το χρονόμετρο αν ήταν εμπρόθεσμο το σουτ από τον Προκοπίου. Με διαφορά εμπρόθεσμο, βλέπετε. Ο χρόνος έληξε με το που η μπάλα κατέληγε στο φιλέ. Μείνετε μαζί μας, 18-20 το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στην Λάρνακα μεταξύ της ΑΕΚ και του ΑΠΟΕΛ. Θα επιστρέψουμε κοντά σας σε λίγο με το δεύτερο δεκαλέπτο. Βρήκε την φιλοξενούμενη ομάδα να προηγείται με 20 φίλες και φίλοι. Όλοι οι πόντοι σε ένα δεκαλέπτο από ένα μόνο παίχτη. Από τον Τζότζο Γκαρσία και 20 πόντοι του Αποέλ. Από τον Γκαρσία, ο οποίος είναι 8 στις 11 ελεύθερες βολές. 6 στα 8 δίποντα. Η ΑΕΚ 4 στα 9 τρίποντα. Με τον Προκοπίου πρώτο σκορ στους 8 πόντους. Νίκο, μετά την παρέλευση του πρώτου δεκαλέπτου, έχω την εντύπωση ότι θα νιώθεις άσχημα που δεν είσαι στο παιχνίδι, βλέποντας ότι όπως κυλάει με την δική σου παρουσία, θα έχει ίσες πιθανότητες η ΑΕΚ να πάρει το ροσφύλλο αγώνα από αυτό το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς βλέπω, Κώστα. Μόνο τον Τζότζο θεωρώ διαγωνιστικό για τον ένα στο παιχνίδι. Δεν βλέπω αυτό που θέλω να δω από τους συμπαίκτες μου στην εθνική. Οι οποίοι είναι εντεφορμένο τελευταία. Και βέβαια η δικαιολογία και είναι εύλογη. Είναι η διακοπή 3 εβδομάδες λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής. Γιορτές. Εδώ άστοχος ο Γκαρσία, είχε ζητήσει το φάουλ. Όμως βγήκε σωστά η άμυνα αυτή τη φορά από τον Τσάικ. Εδώ Παντελή. Σε μια έξοχη ενέργεια, υπέροχο καλάθι από τον Ιάκωβο Παντελή που φτάνει στους 4 πόντους και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Ό,τι και να πούμε για τον νεαρό Ιάκωβο είναι λίγα, Νίκο. Σίγουρα. Αυτό βλέπουμε διαγωνιστικό, ήταν και πειθαρχία του μέσα στον αγώνα.
για την οριμότητα που παρουσιάζει παρά το 17χρονο του Λιγιάς. Το επιθετικό φάουλ από τον Σιζόπουλο είναι. Πρώτο στο προσεκτικό και πρώτο στο δεύτερο δεκάλεπτο για τον Αποέλ. Η ΑΕΚ που αγωνίζεται με τους Παντελή, Φαντούση, Προκοπίου, Στυλιανού και Μέντιτς, το Αποέλ με τους Θεοχαρίδη, Σιζόπουλο, Σερδάρη, Σάσα Βεζέγκο και Τζότζο Καρσία. Δεν βλέπω τον λόγο Κώστα γιατί το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να παίζει ζώνη. Μάρκο Μέντιτς στους 7 πόντους στην επαναφορά από τον Παντελή και προβάδισμα για την ΑΕΚ 22-20. Εδώ ο Σεργάρης σε ένα reverse layup. Δεν υπάρχει καλά τη βήματα, δείχνει ο κύριος Δημητρίου. Εδώ ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Και τα βήματα από τον Σερδάρη. Τρίποντη προσπάθεια από τον Προκοπίου. Μάζεψε εκεί, τρύπωσε εκεί ανάμεσα στους Βεζέγκοφ και Καρσία ο Λόρις Κρυανού. Παλικαρίσια πήρε το επιθετικό rebound. Κάτι που εξοργίζει τους προπονητές Νίκο. Και στη συνέχεια πήρε και το φάουλ από τον Βεζέγκοφ. Για τον οποίο είναι το πρώτο και δεύτερο μαντικό για τον έλλειμμα που έρθει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έγινε η επαναφορά στη Λιανού. Εδώ η Τάπα μετράει το καλάθι σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Τσοφή. Άλλη μια έξοχη ενέργεια από τον Λόρι στη Λιανού που χρήζεται και αυτό σκόρερ. Και ένα σερί 6-0 στο 1,5 λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Και σωστά νομίζω Νίκο δόθηκε goaltending, έτσι. Πολύ σωστά. Βλέπω μια αλλαγή εδώ. Το ΑΠΟΕΛ και ο Μπέρτον επιστρέφει στο παιχνίδι στην θέση των Θεοχαρίδη και Σιζόπουλου. Μάλιστα ο Σερδάρης έξω, ο Σιζόπουλος εδώ στην επαναφορά. Μάλιστα Σερδάρης και ο Χαρίδης αποχώρησαν τη θέση τους, πήραν οι Άιντακ Μπέρτον. Κούλας για τον Καρσία, έξω για τον Μπέρτον. Ο καλύτερος παίκτης του ΑΠΟΕΛ στο τέρπι με τον Κεραυνό. Σιζόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος. Άλλο ένα επιθετικό ριμπάουν από τον Καρσία. Όμως τελικά ο Μέντιτς είναι αυτός που μαζεύει. Γιάκος Παντελή για τον Φαντούς. Μέντιτς. Από το ύψος της ρακέτας είναι έστοχος ο Μέντιτς. Στους 9 πόντους, 8-0 το σερί για την ΑΕΚ. 26-20, 7-44 για το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Κούνας απέναντι στον Ιάκωβο Παντελή. Σε άμυνα, man to man, η ΑΕΚ. Βεζέγκο, είδαμε και πάλι πόσο γλιστράει το παρκέ. Στάθηκε στα πόδια του στον Βεζέγκο, πέτυχε και το καλάθι. Πρώτο καλάθι για άλλο παίχτη πέρα από τον Τζότζο Καρσία. Μέντιτς για τον Προκοπίου άλλαξαν. Έξυπνα άστοχος όμως ο Μέντιτς και τρέχει τώρα το ΑΠΟΕΛ. Παρολίγο ένα έξοχο άλλη γιουπ. Ωστόσο δεν μπορέσει ο Μπέρτον να ολοκληρώσει στην μπάτσα από τον Σιζόπουλο. Προκοπίου. Υπάρχει φάουλ από τον Βεζέγκοφ. Είναι το δεύτερο και τρίτο ομαδικό για το φιλοξενούμενη ομάδα στο δεύτερο δεκαλέπτο. Παλεύει Νίκο η ομάδα σου. Παλεύει και το παλεύει με όλες τις δυνάμεις και καλά κάνει βέβαια. Σίγουρα. Αυτό αποδείξαμε εδώ και αρκετό καιρό χωρίς ξένος. Έχει αυτό τον τσαμπουχά. Αυτό μας το έδωσε από τον πάρα πολύ καιρό που αγωνιζόμαστε όλοι μαζί εδώ στην ΑΕΚ. Εδώ ένα τζάμπολ με τους Βεζέγκοφ και Λόρις Τιλιανού. Βεζέγκοφ στο 2-3, ο Λόρις Τιλιανού στο 1-95. Βέβαια γι' αυτό το ΑΠΟΕΛ κέρδισε και βρέθηκε στον εφηδιασμό με τον Ομπέρτο να καρφώνει, να πετυχαίνει και αυτός το πρώτο καλάθι και να φέρει διαφορά στο καλάθι 26-24. Ενώ εδώ μπροστά μας ο Αλέξης Ζαχαρίου ετοιμάζεται για να περάσει στο παιχνίδι. Βήματα από τον Λόρις Τιλιανού. Δεν το λάθος για την ΑΕΚ, ο 10
Έχει το Αποέλ. Ξεκούραση για τον Τζότζο Γκαρσία, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους όλοι στο πρώτο δεκάλεπτο. Και τώρα σε ρόλο center περνάει ο Σάσα Βεζέγκοφ, στη θέση 4 ο Αλέξης ο Ζαχαρίου. Κούνας για τον Σιζόπουλο, η μπάλα είναι έξω για την ΑΕΚ. Νέο λάθος από πλευράς Αποέλ, 11 στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Ενώ η ομάδα των Καλατζοκεντρίων είναι πεφτερή κατά 4 rebound, αμυντικά βέβαια, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν από 4 επιθετικά. Το φάουλ από τον Βασίλη Κούνα είναι το πρώτο. Τέταρτο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ. Έχει φτάσει στο όριο του Σαροφάλι, είδαμε τον Μιλόγεβιτς. Στην θέση του Λόρι Στυλιάνου. Ουσιαστικά παίζει με 4 κάρτες τώρα, Νίκο, ο Μιχάλης Μιχαήλ. Και ο Μιλόγεβιτς, και ο Φαντούσης, και ο Προκοπίου, και ο Παντελή. Ένα σχήμα γρήγορο. Έξοχη ενέργεια από τον Μάρκο Μέντιτς, που έφτασε στους 11 πόντους. Εδώ πάσα στον Σιτζόπουλο από τον Μπέρτον. Πίθανα βγήκε στην επίθεση του Αποέλ και μείωσε ο Σιζόπουλος στο καλάθι. 28-26 πιέζει το Αποέλ. Ασφιχτική πίεση. Εδώ Παντελή για 3. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Μέντιτς. Ανανεώνει την επίθεσή της η ΑΕΚ. Μέντιτς για 3. Βιασμένη ενέργεια. Έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος. Κερδίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Παντελή εδώ είναι άστοχος, μαζεύει ο Σιζόπουλος. Έχει ξεφύγει λίγο από τον έλεγχο το παιχνίδι. Λίγο άτσαλο με... Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Η πιεστική άμυνα εδώ του Ιάκωβου που κάνει πολύ και δουλειά. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη πίεση, Κώστα, από τις δύο ομάδες. Πληρώνει το Αποέλ το τίμημα του ίδιου νομίσματος. Το Αποέλ μίζεται για την πιεστική του άμυνα. Και εδώ η πίεση από τους κάρτες της ΑΕΚ φέρνουν αποτέλεσμα. Το Αποέλ στα 13 λάθη. Προκοπή από την γωνία μόνος για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Θεοχαρίδης, θέλει να τρέξει το Αποέλ. Παραμένει σε άμυνα μάντουμαν η ΑΕΚ. Μπέρτον απέναντι στον Μιλόγεβιτς. Ζαχαρίου απέναντι στον Προκοπίου, έχει το πλεονέκτημα ύψους. Έγινε το κλέψιμο, όμως ο κύριος Σοφή έχει διαφορετική γνώμη. Είναι φάουλ το δεύτερο για τον Προκοπίου. Και για πρώτη φορά θα δούμε τον Μπάμπο Χαραλάμπου στην θέση του Γιαννάκη Προκοπίου. Ξυλώνει τώρα το σχήμα του Μιχάλης Μιχαήλ. Και ο Χαραλάμπους αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Ζαχαρίου. Μπέρτον απέναντι στον Μιλόγεβιτς. Υπάρχει φάουλ από τον Μιλόγεβιτς. Είναι το δεύτερο και δεύτερο ματικό για την ΑΕΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο, 4-41 για το τέλος του δεύτερου δεκάλεπτου, 28-26 το σκορ. Ενώ επέστρεψε στο παιχνίδι ο Τζότζο Γκαρσία στην θέση του Σάσα Βεζέγκοφ. Έγινε η επαναφορά από τον Σιζόπουλο για τον Θεοχαρίδη. Εδώ ο Μιλόγεβιτς πήγε για το κλέψιμο, υπέπεσε στο φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του κ. Δημητρίου. Νωρίς σε διάστημα 30 δευτερολέπτων. 3 φάουλ για την ΑΕΚ, η οποία στα 6 προηγούμενα λεπτά δεν είχε φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο. Στην επαναφορά ο Θεοχαρίδης για τον Ζαχαρίου, από την πίεση του Χαραλάμπους. Έξω για τον Σιζόπουλο, έγινε το λάθος, έκλεψε ο Μέντιτς. Παντούσης, σε ρόλο πόιγκαρ, Παντούσης κάνει τον πάσιμο. Έγινε το λάθος, βιαστική ενέργεια, λάθος όμως και από τον Μπέρτον, έκλεψε ο Ιάκωβος Παντελή. Τώρα Παντούσης, Παντελή για τον Μιλόγεβιτς. Στου τριών πόντων μέσα και έξω από το καλάθι. Είναι άστοχος Σιζόπουλος.
Εύκολο το καλάθι, το παιχνίδι και πάλι στην ισοπαλία Τσιζόπουλος, 4 πόντους. 28-28, 4 λεπτά τώρα για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Φάουλ έχει δώσει ο Αντώνης Δημητρίου, ο κύριος Κωθής είχε υποδείξει βήματα στον Παντελή. Φάουλ από τον Θεοχαρίδη, είναι το τρίτο και πέμπτο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ. Δύο βολές για τον Ντούσαν Μιλόγεβιτς, 15 τα λάθη για τον Έλμα Αποέλ, 5 για την ΑΕΚ. Πολλά τα λάθη χαμηλών το σκορ, Κώστα. Δύο στις δύο για τον Ντούσαν Μιλόγεβιτς. Ήταν η πρώτη του πόντου στο παιχνίδι. 30-28 για την ΑΕΚ. Πέτσον είχε ξεχαστεί μόνος, όμως επέστρεψαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Σιζόπουλος τώρα από την άλλη πλευρά είναι άστοχος. Για να δούμε. Η μπάλα δίνεται στον Έλμα Αποέλ. Σύμφωνα με την ένδειξη του γύρου. Ξαναβλέπουμε την φάση, Δημητρίου. Να δούμε την φάση. Εδώ τρέχει ο Μιλόγεβιτς. Η μπάλα είναι έξω για τον Αποέλ. Πολύ σωστά δόθηκε η φάση. Εκτός βέβαια αν υπήρχε φάουλ, που η φάση όμως δεν μας έδειξε να γίνεται φάουλ. Σιζόπουλος για τον Καρσία. Είναι εύστοχος και άλλη μια φορά ο Καρσία. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο δεκάλεπτο και έφερε το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. Παραλάμπτου για τον Φαντούση. Από την γωνία για τρεις είναι άστοχος και τσάμπολ για τους Μέτιτς και Τζότζο Καρσία. Ενώ μένουν 3 και 16 για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Αλλαγή για τον Δημήτρη Ξολάκη. Ο Ζαχαρίου και πάλι εκτός αγώνα στην θέση του ο Σάσα Βεζέγκοφ. Κυριάκο, πλησίασε στη γραμματεία, μάθε περί τίνος πρόκειται. Έχω αντιληφθεί ότι είναι για την αλλαγή. Ζητάνε να... δεν είχε κάτσει στην καρέκλα ο Σάσα Βεζέγκοφ και δεν είχα ιδιοποιηθεί οι διαιτητές για την αλλαγή αυτή. Τσάμπολ λοιπόν για τους Μέτιτς και Καρσία. Κέρδισαν οι παίκτες της ΑΕΚ και εδώ το λάθος από τον Φαντούση. Ξάρεψε την προσπάθεια του εκεί ο Μπέρτον. Θεοχαρίδης για τον Καρσία. Θεοχαρίδης στην προσπίση. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Φαντούσης. Θέλει να τρέξει η ΑΕΚ. Μιλόγεβιτς για τρεις. Είναι εύστοχος ο Μιλόγεβιτς. Τους πέντε πόντους. 33-30. Η ΑΕΚ 5 στα 17 τρίποντα, το Αποέλ 0 στα 3. 11 στα 19 τρίποντα, το Αποέλ 8 στα 19 η ΑΕΚ. Και βέβαια ο Έλμα Αποέλ περισσότερη ευστοχία στα τρίποντα. Ελέω βέβαια Καρσία, που οι περισσότερες προσπάθειες είναι από κοντινή απόσταση. Εδώ ο Μπέρτον κέρδισε για τον Καρσία, για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Θεοχαρίδης βγήκε η άμυνα. Παντελή. Έξοχο reverse layup από τον Ιάκωβο Παντελή. Στην υπέροχη πάσα από τον Πάμπο Χαραλάμπους, 35-30. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπουμε εδώ μια ζώνη από τον Μιχαλάκη Μιχαήλ Κώστα, που έχει χτυπήσει στον Καρσία εδώ και λίγη ώρα, δεν έχει βάλει καλάθι. Δικαιώθηκε βέβαια τώρα. 24 πόντοι τώρα για τον Τζότζο Καρσία, 35-32. Λόγεβιτς για τον Παντελή, Παντούση για τον Χαραλάμπου. Παντελή από την γωνία, προσπίση για τρεις. Προσπάθεια από τον Μέτιτς που πήρε το επιθετικό rebound, Μέτιτς 13 πόντους.
και η διαφορά στο σύν 5, 37-32, 1 και 18 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπέρτον με την ευνοϊκό αναπήδημα της μπάλας στην Στεφάνη θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Μόλις το δεύτερο στους 4 πόντους του Αποέλ μειώνει στις 3, 37-34. Εδώ ο Μιλόγεβιτς έκανε όμορφη προσπάθεια, ωστόσο δεν την τέλειωσε και τώρα 3 εναντίον ενός. Γκαρσία δεν έχει πρόβλημα με δεύτερη προσπάθεια πάνω από τον Φαντούση να φτάσει στους 26 πόντους και να μειώσει στον πόντο. Μιλόγεβιτς υπό την πίεση του Σιντόπουλου. Για τον Μέτιτς με δύναμη στο ταμπλό. Εδώ Σιντόπουλος απέφυγε τον Φαντούση. Μπέρτο, δυνατές μάχες, σώζει ο Ιάκωβος Παντελή. Μιλόγεβιτς, εδώ βιαστικό το τρίποντο από τον Μιλόγεβιτς, φώναζε ο Μιχαήλ. Φώναζε time, ίσως να μην μιλά καν αγγλικά ο Μιλόγεβιτς, αυτό δεν το ξέρουμε βέβαια. Ευκαιρία για το Αποέλ, δεν υπάρχει χρόνος για να δούμε, θα κάνει την προσπάθεια. Την εκπνοή του Αποέλ θα πάρει προβάδισμα με ένα τσερί 8-2, το 35-30, γίνεται 37-38. Βραχία κεφαλή για το Αποέλ με την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι. Όχι οι καταλληλότερες συνθήκες, Νίκο, για μπάσκετ. Είναι κρύο, είναι κρύο μέσα στην αίθουσα, το παρκέ γλιστράει, όμως οι παίχτες κάνουν ηρωική προσπάθεια. Έχω ανάψει η ποιότητα βέβαια δεν είναι σε ψηλότερο, στο ψηλότερο επίπεδο, όμως είναι συναρπαστικό το παιχνίδι, καθώς το Αποέλ δεν μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Η ΑΕΚ προβάλλει στεναρή αντίσταση, πέρασε μέχρι και 5 πόντους μπροστά στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ βρέθηκε να χάνει με 2 στο πρώτο, με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πιστεύεις ότι θα αντέξει αυτό το ρυθμό μέχρι το τέλος η ομάδα σου? Εάν στο τρίτο δεκάλεπτο να αντέξει αυτή την πίεση, είναι βλέπω ένα παιχνίδι συναρπαστικό μέχρι το φινάλε. Μέχρι το φινάλε. Μάλιστα. Εδώ φίλες και φίλοι, θα περάσουμε να δούμε τι έγινε τα τελευταία δύο βράδια στον μαγευτικό κόσμο. Και φίλοι, από την κλειστή αίθουσα Κίδιον στην Λάρνακα, ΑΕΚ Έλμα Αποέλ, στο δεύτερο ημίχρονο. Το τέλος του πρώτου βρήκε τους Γαλατζομήτρους της Λευκοσίας να προηγούνται με 38-37, 26 από τους 38 πόντους από τον Τζότζο Γκαρσία, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Το Αποέλ όμως, ο Νίκο, που φαίνεται ότι η κοιλιά που κάνει είναι παραδεταμένη. Δεν έχει καμιά σχέση με το Αποέλ του πρώτου γύρου. Βλέπουμε ένα Αποέλ με πάρα πολλές αδυναμίες. Πραγματικότητα, αυτό βλέπουμε και στο σκορ, ότι ο Γιώργο Γκαρσία προηγείται στο σκορ, με μεγάλη διαφορά από τους άλλους. Έχει κάνει ρεκόρ. Είναι ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει όλους τους πόντους μιας ομάδας σε ένα δεκάλεπτο. Ενώ νωρίς στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κουζαπάς κλειώθηκε με τρίτο φάου και με δεύτερο ο Μέντιτς. Δύο λοιπόν τα ομαδικά φάου για την ΑΕΚ στο τρίτο δεκάλεπτο, το ξεκίνημα του οποίου είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πορεία. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ, Φαντούσης για τρεις, είναι εύστοχος πάνω από τον Σερβάρη. 6 πόντοι για τον Φαντούση, δεύτερο τρίποντο, η ΑΕΚ είναι 6 στα 20 τρίποντα. Ζαχαρίου, άστοχος, μαζεύει ο Φαντούσης. Τρέχει η ΑΕΚ, καλάθι και φάουλ από τον Μέντιτς, φάουλ θεωμένος τον Άιζακ Μπέρτον, είναι το πρώτο. Ο Μέντιτς στους 15 πόντους. Και η ΑΕΚ μπροστά 42-39. Εύστοχος στην βολή
έμμεσο τρίποντο για τον Μέτιτς που φτάνει στους 16 πόντους και 43-39 για την ΑΕΚ. Το φάουλ από τον Μιλόγεβιτς είναι το τέταρτο. Τέταρτο για τον Μιλόγεβιτς και αμέσως 3 δευτερόλεπτα στην ρακέτα ο Τζότζο Καρσία. Άλλο ένα λάθος για το Αποέλ, 17 στο παιχνίδι. Και εδώ η αλλαγή για την ομάδα του Μιχάλη Μιχαήλ. Πέρασε το παιχνίδι ο Ιάκωβος Παντελή, που είχε εξαιρετική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο και ιδιαίτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παντούσεις για τον Μέντιτς. Και πάλι Παντούσεις, 8 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Παντούσεις κάνει τον πάσιμο, έξω και ασίστ τον Ιάκωβο Παντελή που με την είσοδό του πετυχαίνει για ένα όμορφο καλάθι, 45-39 διαφορά στο σύν 6, εδώ παρά την παρουσία του Ζαχαρίου και του Μπέρτον. Ζαχαρίου απέναντι στον Κουζαβά, Σιζόπουλος κάνει το πάσιμο. Το φάουλ από τον Ιάκωβο Παντελή, είναι το δεύτερο. Εδώ στο πρώτο πλάνο ο Σιζόπουλος στην θέση του Σερδάρη. Τυπλή αλλαγή Σερδάρης και Ζαχαρίου. Πριν καν συμπληρωθεί, συμπληρωθούν 2 λεπτά. Οι έμπειροι Ζαχαρίου και Σερδάρης εκτός αγώνα και στην θέση τους οι Σιζόπουλος και Βεζένκοφ. Ψηλώνει το σχήμα. Εδώ ο Γκαρσία συνεχίζει να πυροβολεί. Δεν ξέρω γιατί Κώστα αυτές οι γρήγορες αλλαγές έχουν γίνει στους διεθνείς παίκτες. Κάτι έχει στο μυαλό του ο κύριο Τσολάκης, αυτός είναι ο Μπαϊο. Αυτός τους γνωρίζει καλύτερα από όλους μας. 45-41, 2 στις 2 σε αυτό το ταξίδι για τον Τζότζο Καρσία και 11 στις 15 συνολικά. Παντούσεις για 3 στην εκπνοή του χρόνου. Μια υπέροχη φάση. Νίκο Μιχαήλ, σε βλέπω να πανηγυρίζεις δικαιολογημένα βέβαια. Η ομάδα του τα πάει πολύ καλά. 14 το ξεκίνημα στο 3 δεκάλεπτο για την ΑΕΚ. Βεζένκο. Είναι άστοχος, αλλά είναι έξω για τον Αβουέλ, καθώς ο Παντελή που έκλεψε την μπάλα από τον Γκαρσία πάτησε στην γραμμή σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Επιστροφή στο παιχνίδι και για τον Θεοχαρίδη στην θέση του Βασίλη Κούνα. ...48-41 το σκορ, 7-22 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σιζόπουλος. Θεοχαρίδης υπό την πίεση του Ιάκωβου Παντελή. Έψοχη ενέργεια από τον Θεοχαρίδη. Άστοχος μαζεύει το λοιπόν με την βοήθεια του Γκαρσία. Βγάζει έξω για τον Σιζόπουλο. Άλλαξε με τον Βεζένκο. Πέφτον τώρα. Το φάουλ είναι από τον Μέντιτς, είναι το τρίτο και για αυτόν. Πέμπτο φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο σε 3 λεπτά παιχνιδιού για την ΑΕΚ, ένα μόνο για το Αποέλ. Δύο βολές για τον Σάσα Βεζένκο. Αυτό θα δώσει δικαίωμα στην κάθε φάση βολές για το Αποέλ. Πρέπει να ηρεμήσει σε καθοριστικούς. Οριστικές στιγμές στο ΙΑΕΚ, Κώστα, έχει το προβάδισμα. Εδώ πήγε σφήνα ο Θεοχαρίδης, πήρε το rebound και τώρα οργανώνει το παιχνίδι για τον Αβουέλ. Γκαρσία, μακριά από το καλάθι, Σιζόπουλος για 3.
Εύστοχος ο Σουτζόπουλος, 7 πόντους, 48-44. Η διαφορά στο συν 4 για την ΑΕΚ. Φαντούσης. Παραδέχεται το λάθος του κύριος Τσοφή, δεν σήκωσε το πόδι πίβοδο ο Ιάκωβος. Πολύ σωστά. Και πολύ σωστά διορθώνει, αυτό δείχνει εντυπωρίδα. Προκοπίου για τον Παντελή σε ένα hook shot. Παντελή στους 10 πόντους. Μεγάλη ασίζα από τον Γιαννάκη Προκοπίου. 50-44. Εδώ ο Κούνας ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παιχνίδι. Πολλές οι αλλαγές για τον Δημήτρη Τσολάκη. Πρέπει να βιαστεί το Αβόλ Μπέρτο για τον Σιζόπουλο. Για τρεις εύστοχος και πάλι ο Σιζόπουλος. Φαίνεται ότι έχει καλό χέρι. 50-47. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Βασίλης Κούνας. Έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι. Σιζόπουλος απέναντι στον Παππούς. Φάουλ σε ποιον, στον Σιζόπουλο. Είναι το δεύτερο και δεύτερο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ. Στο τρίτο δεκάλεπτο, 5-40 για το τέλος. 50-47. Μέτιτς για τρεις, είναι εύστοχος ο Μέτιτς. Ζήγησε εκεί την φάση, αφού δεν τον πίεσε κανείς. Εδώ ο Χρήστος Φιλιανίδης πίσω από τον πάγκο του Αποέλ να ζεσταίνεται. Έχει τράβηγμα στο πόδι. Και εδώ το επιθετικό φάουλ από τον Γκαρσία. Είναι μόλις το πρώτο φάουλ για τον... από το 9, το Σιζόπουλο είναι το φάουλ. Είναι το τρίτο για τον Σιζόπουλο. Ενώ ο Γκαρσία χωρίς φάουλ. 53-47. Παντελή για τον Κουτζαπά που χρήζεται και αυτός φορέ. Άλλη μια υπέροχη πάσα, υπέροχη ασίστ από τον Ιάκωβο Παντελή. 55-47. Η διαφορά στο συν 8 για την ΑΕΚ. Κούνας για τον Βεζέγκο. Βεζέγκο για τον Κούνα που κάνει το μπάσιμο. Υπέροχη φάση εκεί ο Γκαρσία να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. 55-49. Προσπάθεια από τον Προκοπίου παρατραβηγμένη. Εδώ το φάουλ από τον Ιάκωβο Παντελή είναι το τρίτο. Τρίτο για τον Ιάκωβο Παντελή. 55-49. Θα έλεγα όμως αυτά τα φάουλ είναι αχρίαστα. Αλλαγή, περνάει στο παιχνίδι και ο Καραβατάκης, έχει χρησιμοποιήσει 9 από τους 10 παίχτες ο Δημήτρης Τσολάκης. Ενώ ο Μιχάλης Μιχαήλ έχει χρησιμοποιήσει 8 από τους 10. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Νεοκλής Σοχαρίδης. Έτσι το 55-49 διατηρείται, 4-31 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το rebound από τον Μέντιτς. Προκοπίου για τον Παντελή και αυτό για τον Φαντούση. Ο Ζαπάς για τρεις είναι άστοχος. Μαζεύει εκεί το φάουλ. Μάζεψε ο Παντελή. Πήρε το φάουλ ο Μέντιτς από τους Βεζέγκοφ. Από τον Βεζέγκοφ. Από τον Καραβατάκη. Από τον Καραβατάκη. Είναι το πρώτο και τέταρτο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ, δύο βολές για τον Μάρκο Μέτιτς, που τελικά δεν είναι ο φαντάζι παίχτης, αλλά κάνει τη δουλειά του, έχει πετύχει 19 πόντους, δεν είναι όμως ο καλύτερος αμυντικός, έτσι καθώς ο Γκαρσία έχει ήδη πετύχει 31 πόντους. Σίγουρα Κώστα, το είπαν και αρχικά στις φάσεις επιθετικές, είναι πολύ καλός. Αυτόν σκόραρε για απέξω από τη ρακέτα, όπου αδυνατούσε ο Γκαρσία να βγει έξω. Λέγουμε μία νέα παρουσία, μπήκε ο Σερτάλης στο αγώνα. Παντελή για τρεις, ο Ιάκωβος Παντελή μας δείχνει όλο του το ρεπερτόριο απόψε.
κάνει όλα ο νεαρός. 58-49 η διαφορά στη μεγαλύτερη στιγμή για την ΑΕΚ στους 9, 3 και 52 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Άστοχος το λέει από Βεζέμπο, πήρε ο Μέντιτς και έδωσε στον Παντελή, ο οποίος έξυπνα και πολύ σωστά κρατάει να οργανωθεί η επίθεση αυτή της ομάδας. Κουζαπά στην προσπίση, είναι άστοχος όμως. Χάθηκε ευκαιρία για την ΑΕΚ να ξεφύγει με διψήφιο αριθμό πόντων. Και ο Χαρίδης. Γυρίζουν οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Σερδάρης, 4 δευτερόλεπτα. Σουτάρει υποπίεση. Ο Σερδάρης πετυχαίνει όμως τον καλάθι. Ακριβώς την ευνοή. Πρώτο καλάθι για τον Πάνο Σερδάρη. 58-49. Είναι ένα δίποντο Κώστα κατά μένα. Ήταν μέσα από τη γραμμή. Εδώ Φαντούσης για τρεις. Καλάθι και φαουλ. Ευκαιρία για 4 point play. Φαντούσης στους 12 με 4 τρίποντα. Αν μπορούμε να ξαναδούμε το καλάθι του Σερδάρη, αν έχουμε την δυνατότητα. Εδώ δεν φαίνεται καλά αν πατάει στην γραμμή, όχι. Μέτρησε τρίποντο τελικά το καλάθι. Τρίποντο. Ενώ τέταρτο φάουλ για τον Σιζόπουλο και μία βολή για τον Φαντούση. Ευκαιρία για έμμεσο τρίποντο. Τετράποντο, ναι. 61-52. 2:54 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκαλεπτό. Δεν ολοκληρώνει το 4 point play. Η διαφορά μένει στο σιν 9. 61-52. Και ο Χαρίδης. Βεζέγκοφ. Για τον Σιζόπουλο. Για τρεις. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Πήρε το rebound ο Καραπατάκης. Άστοχος. Αλλά είναι έξω για τον Έλμα Βουέλ. Και ευσπεσμένα ο Δημήτρη Τσολάκης βάζει στο παιχνίδι τον Γκαρσία στην θέση του Γιώργου Καραπατάκη. Δύο και 27 για το τέλος. Γκαρσία μακριά από το καλάθι. Κάνει τον πάσιμο και καρφώνει εκδηλικτικά στους 33 πόντους ο Τσότσο Γκαρσία. 11 στις 15 βολές, 11 στα 18 δίποντα. 61-54. Θέλουν να πιέσουν οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Φαντούσης από πολύ μακριά για τρεις. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Γκαρσία. Για τον Χαρίδη, θέλει να τρέξει το ΑΠΟΕΛ. Σε ξέφτυξε το παιχνίδι, βήματα από τον Σερδάρη στην δυνατή πάσα από τον Χαρίδη. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. Είναι και κρύο, Νίκο. Σίγουρα. Τα δάχτυλα είναι παγωμένα και βρεθήκα εδώ. Τα βήματα από τον Πάνο Σερδάρη. Από τον Φαντούς είναι το τρίτο. Αντιαθλητικό. Αχρίαστα φάουλ. Αυτά τα φάουλ εντελώς αχρίαστα. 61-54. 1 και 40 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ξανά το φάουλ από τον Φαντούς. Και δεν βλέπω τον λόγο, Κώστα, δεν ξέρω γιατί να δοθεί αυτό το φάουλ αντιαθλητικό. Αυτά τα φάουλ τα βλέπουμε καθημερινά. Αυτό μόνο οι διαιτητές το ξέρουν, Νίκο. Ήταν ο νόμος, ο κανονισμός μάλλον, καλύπτει τον διαιτητή, καθώς έγινε τράβηγμα από πίσω. Όταν είναι από πίσω το φάουλ, τότε έγινε άλλο ένα λάθος από πλευράς από το 19ο. Μέντιτς σε ένα fade away jumper.
Το φάουλ στον Κουτζαπά είναι το τέταρτο. Τέταρτο και για τον Κουτζαπά. Δύο βολές για τον Βεζέγκοφ. Α, εδώ ακουμπούσε το χέρι. Βλέπουμε διαρκώς τα λάθη και την πίεση της ΑΕΚ που είναι αντίθετα, πρέπει να παίξουμε λίγο πιο ψύχρεμα κόστα και τα πολλά ανεβαίνει στο σκορ. Δεν βλέπω τον λόγο μετά από 10 πόντους διαφορά να τρέχουμε. Είναι η πίεση από το ΑΠΟΕΛ που αναγκάζει να τρέξουν για να γυρίσουν την μπάλα. Πέκτος πόντος για τον Σάσα Βεζέγκοφ, μία στις τρεις ελεύθερες βολές, τα στατιστικά του. Έστωχος και στην δεύτερη, δύο στις τέσσερις και διαφορά στους τρεις. Από τους 9 στους 3, 61-58. Εδώ συνεχίζουν να πιέζουν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Παντελή, υπάρχει φάουλ, για να δούμε. Είναι από τον Σερδάρη, το δεύτερο. Δύο βολές για τον Ιάκωβο Παντελή. Πάντως το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, όμως η ΑΕΚ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, μπορώ να πω. Μεγάλη προσπάθεια, μια ηρωική, μια παλικαρίσια προσπάθεια. Δύο στις δύο για τον Ιάκωβο Παντελή στους 15 πόντους. Δύο στα δύο, δύο στις δύο βολές, πέντε στα έξι τρίποντα και ένα στα τέσσερα τρίποντα για τον Ιάκωβο. Έκλεψε ο Κουζαπάς και ο Παντελή πήρε το φάουλ από τον Θεοχαρίδη. Είναι το τέταρτο και για τον Θεοχαρίδη. Δύο βολές και πάλι για τον Ιάκωβο Παντελή που παίρνει ανάσεις η ΑΕΚ με τον μικρό Ιάκωβο. Εδώ το φάουλ από τον Θεοχαρίδη. Και ξανά επιστροφή στο παιχνίδι για τον Βασίλη Κούνα. Λιγότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ προσπάθησε για το κλέψιμο ο Φαντούσης. Συζητάει την μπάλα για την ομάδα του, έχει διαφορετική γνώμη ο κύριος Δημητρίου. Εδώ ο Βασίλης Κούνας ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παιχνίδι για να δούμε υπάρχει time-out που ζήτησε ο Μιχάλης Μιχαήλ. Ξανά η φάση και έχει δίκιο ο Ιάκωβος, χτυπάει στον Μυρό του Σιζόπουλου η μπάλα. Έπρεπε να δοθεί στην ΑΕΚ. Time-out έχει ζητήσει ο Μιχάλης Μιχαήλ. 52,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 64-58 προηγείται η ομάδα της Λάρνακας. Μείνετε μαζί μας. Θα επιστρέψουμε κοντά σας σε λίγο. Το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και στις οθόνες του Α. Και η 11η αγωνιστική φέρνει στον δρόμο της πρωτοπόρου ΑΕΚ τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο Γυραιός φιλοξενεί τον Δικέφαλο ψάχνοντας τους βαθμούς που θα τον φέρουν σε τροχιά Ευρώπης απέναντι στους κυτρινόμαυρους που θέλουν καλό ποδαρικό στο νέο χρόνο. Ηρακλής ΑΕΚ, Κυριακή στις 5, σε ζωντανή μετάδοση μόνο στο Α. Ζωντανής μετάδοση συνέχεια φίλες και φίλοι από την εγκλειστή αίθουσα Κήτιο στη Λάρνακα, ΑΕΚ Έλμα ΑΠΟΕΛ, πρώτο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Sprite Ανδρών. 64-58 για την γηπεδούχο ομάδα, 57 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Με την ΑΕΚ να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στο ΑΠΟΕΛ που δεν είναι αυτό που περιμένουν οι φίλοι του. Τελικά δόθηκε φάουλ και δύο βολές για τον Σιζόπουλο, αστοχή στην πρώτη. Μένει στους 10 πόντους με 2 τρίποντα Σιζόπουλος. 2 στα 2 τρίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 0 στις 2 βολές. Εκεί ο Γκαρσία οργιάζει κάτω από το καλάθι. Πήρε το rebound, πέτυχε και έφτασε στους 35 πόντους.
Παντελή για τον Φαντούση. Και πάλι Παντελή για τρεις. Είναι εύστοχος ο Γιακώβος Παντελή. 19 πόντους, εκπληκτικό παιχνίδι. 13, Νίκο, στο τρίτο δεκάλεπτο για τον Γιακώβο. 67-60. 22 δευτερόλεπτα, 17 στη διάθεση του Αποέλ. Σιζόπουλος, και αυτός για τρεις. Και αυτός εύστοχος. Στους 13 πόντους ο Σιζόπουλος, 9 στο τρίτο δεκάλεπτο. 67-63. Να λοιπόν που είναι οι αρροί δείχνουν τον δρόμο. Καλάθι και φάουλ. Από το... Δεν ξέρω τι άλλο θα μας δείξει απόψε, Νίκο. Δεν ξέρω τι... Νομίζω θα τον ζήλευες και εσύ με την απόψηνή του εμφάνιση. Τον ζήλευες και εσύ με την απόψηνή του εμφάνιση. Μπράβο, μπράβο στο μικρό. Αυτό δείχνει το ταλέντο του και μας γιώνει. 69-63 και βλέπω τον παππού του Ιάκωβο, τον κύριο Καϊσελίδη, πάνω να χαμογελάει από ικανοποίηση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση, καθώς το φάουλ χρειώνεται στον Σιζόπουλο, είναι το τρίτο, το πέμπτο, με συγχωρείτε. Ξανά εδώ τον πάσιμο. Ήταν κοντά στη φάση, όμως το φάουλ έχω την εντύπωση ότι έγινε από τον Βασίλη Κούνα. Σωστό. Η απόφαση βέβαια δεν νομίζω να αλλάξει. Για να δούμε, Κυριάκο πλησίασε να ακούσεις τι θα πει ο κύριος Δημητρίου. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε την απόφαση των διαιτητών. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του κύριου Δημητρίου με την γραμματεία. Θα μάθουμε αμέσως τώρα την απόφαση. Παραμένει το φάουλ στο 9, παραμένει, είναι το 5ο. Και να το εδώ ο κύριος Δημητρίου. Αποχωρεί λοιπόν ο Σιζόπουλος και την θέση του παίρνει ποιος. Είναι με 4 παίκτες του Αποέλ τώρα. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει θέση του Άιζακ Πέρτον, ο οποίος έμεινε έξω για αρκετή ώρα. Τρισήμιση δεύτερα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Το Αποέλ, το οποίο δέχεται κάτω από 65 πόντους μέσω όρο. Έχει δεχθεί στα 3 δεκάλεπτα 69. Τέλος του 3 δεκάλεπτου λοιπόν, το σκορ 69-63. Έχει πετύχει λίγο 32 πόντους στο 3 δεκάλεπτο η ομάδα της ΑΕΚ και 25 το ΑΠΟΕΛ. Από ό,τι μας δείχνει Κώστα και αγώνας εδώ, βλέπω μια ΑΕΚ μαχητική που θέλει, είναι καλύτερη από το ΑΠΟΕΛ, που θέλει να κερδίσει τον αγώνα. Όμως το ΑΠΟΕΛ, χάρη στον Τζότζο Καρσία κυρίως, είναι μέσα στο παιχνίδι και βέβαια όλα είναι ρευστά στο 4ο δεκάλεπτο. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε κοντά σας με την 4η και τελευταία περίοδο. Το πιο δυνατό ντέρπι της Α1 έρχεται κοντά σας σε ζωντανή μετάδοση από το Α. Ο Ολυμπιακός που ψάχνει να κλείσει τις πληγές του μετά τον μηδενισμό στο ντέρπι με τον Παναθηναϊκό υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ και θέλει νίκη για να επιστρέψει στο κυνήγι της πρώτης θέσης απέναντι στο Δικέφαλο που βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα και ονειρεύεται το στέμμα της Α1. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Κυριακή στις 7, ζωντανά και αποκλειστικά στο Α. Μεγάλο παιχνίδι και στην Α1, Ολυμπιακός ΑΕΚ, τιμωρημένος Ολυμπιακός απέναντι στην πρωτοπόρο ΑΕΚ. Δύσκολα πράγματα για τους ερυθρόλευκους. Στο δικό μας παιχνίδι όμως που έχει το δικό του μεγάλο ενδιαφέρον, η ΑΕΚ των μύριων προβλημάτων δεν το βάζει κάτω. Όχι μόνο δεν το βάζει κάτω, αλλά πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με τους νεαρούς Παντελή, Φαντούση, Προκοπίου. Κυρίως και προηγείται
του Έλμα από Έλμε 69-63. Θα δώσουμε το λόγο στον Κυριάκο Παπέτα. Κυριάκο. Ναι, Κώστα, ο κύριος Μιχαήλ ζήτησε από τους παίκτες του να κάνουν το block out για να παίρνουν τα εύκολα rebound. Και τους ευχήσαμε την προσοχή στους Καρσία, Μπέρτον και Σερδάρη που είναι πιο επικίνδυνοι για να σκοράρουν. Ενώ στην επίθεση τους ζήτησε να έχουν υπομονή και να προσέχουν από τα foul. Μάλιστα. Κούνας, Σερδάρης, Μπέρτον, Καρσία και Βεζέγκο, πεντάδα για τον Έλμα Αμποέλ, Παντελή, Προκοπίου, Φαντούσης, Κουζαπά, Κουζαπάς και Μέντι, η πεντάδα για το ΑΕΚ. Εδώ φάουλ από τον Μέντιτς, τέταρτο, καλάθι από τον Μπέρτον, στους 6 πόντους και δικαίωμα για την συμπληρωματική βολή. Εδώ το φάουλ από τον Μέντιτς που στήριξε ο κύριος Παντελής του Θεία. 70-65. 70-67, καθώς τον Καρσία συνεχίζει να οριάζει κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. Τη διαφορά στο ΣΥΝ 3 του Τζαπάς για τον Φαντούση. Κακή πάσα του Φαντούση, αλλά όμως είναι έξω για την ΑΕΚ. Φαίνεται τυχερή σε αυτή τη φάση, καθώς δεν κοντρολάρε εκεί την μπάλα ο Βετζέγκοφ, χτύπησε στο παρκέ. Σημαντικό, πολύ σημαντικό το ξεκίνημα του δεκαλέπτου, Νίκο. Σίγουρα, αν και αυτό είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλη πίεση κατά την ΑΕΚ, όπως βλέπουμε. Αυτό είναι πολύ πολύ κοντά εδώ. Και με τους παίχτες θα φανεί κούραση, φαντάζομαι, έτσι. Σίγουρα. Δεύτερο φάουλ για τον Άιζακ Μπέρτον, πρώτο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ στο τέταρτο δεκαλεπτό. Παντελή για τον Μέντιτς, στο τριών πόντων είναι άστοχος, μαζεύει ο Βασίλης Κούρνας. Τρέχει το Αποέλ, Μπέρτον. Έξοχη ενέργεια εκεί ο Γκαρσία να πετύχει άλλο ένα καλάθι στους 39 πόντους και διαφορά στον πόντο. 70-69. Προκοπίου έκανε το λάθος, κίκπολ από τον Μπέρτον, ανανεώνει το χρονόμετρο και μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ. 23 λάθη για το Αποέλ, 16 επιθετικά rebound, τα περισσότερα βέβαια από τον Γκαρσία. 4 εναντίον 2. Το φάουλ από τον Προκοπίου είναι το τέταρτο. Τρίτο για τον Προκοπίου. Μπορούμε Κώστα να δούμε ξανά αυτήν την φάση. Αν υπάρχει το replay θα μας το δώσει. Να το εδώ. Περιμένω την έκδοσή σου, Νίκο. Βλέπω ένα επιθετικό φάουλ. Αυτό λέει και ο κύριος Τσολάκης. Αν ακούσαμε καλά. Σωστό. Έξοχη ενέργεια από τον Πάνο Σερδάρη στους 7 πόντους και προβάδισμα για τα Αποέλ. 71-78-1 το σερί στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Είχαμε βγει πολύ σημαντικό, το πιο έμπειρο Αποέλ. Μέντιτς τώρα για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Ιάκωβος Παντελή. Για τον Προκοπίου και τρίτο φάουλ για τον Άιτσακ Πέρτον. Αυτό που πρέπει να γίνει, Κώστα, πρέπει πια να σταματήσει αυτήν την μεγάλη πίεση, να σταματήσει το αριθμό του Αποέλ. Ενώ διπλή αλλαγή για τον Μιχάλη Μιχάη, Λόρις Τηλιανού και Τούσαν Μιλόγεβιτς στη θέση των Φαντούση και Μέντιτς. Πολύ χαμηλό πλέον το σχήμα για την ΑΕΚ. Σε ρόλο σέντερο Κουζαπάς απέναντι στον Γκαρσία και ο Βεζέγκοφ απέναντι στον Στυλιανού Μιλόγεβιτς. Αλλά δίνεται στον Έλμα Αποέλ, 70-71, 7 και 54
για το τέλος. Time out το έχει ζητήσει ο Μιχάλης. Μιχάλης δεν θέλει να αφήσει το Απόλλωνα να ξεφύγει στο σκορ. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι. Είμαστε ενώπιον ενός συγκλονιστικού φινάλε. Η προσπάθεια της Ίντερ για επιστροφή στην κορυφή του καμπιονάτου περνάει από την δύσκολη έδρα της Περούτσια. Στο απόσπιτο Ρενάτο Κούρι εκστρατεύουν οι νεραντζούρι με μοναδικό στόχο τους 3 βαθμούς. Απέναντι στη δυνατή Περούτσια που φιλοδοξεί για έξοδο στην Ευρώπη. Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ τον αγώνα Περούτσια Ίντερ για την 18η αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος μόνο από το Αλφα. Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι. ΑΕΚ Έλμα Αποέλ στην κλειστή αίθουσα Κίτιον. Το Αποέλ έχει γυρίσει το παιχνίδι. Μέσα σε λίγα λεπτά το 69-63 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με το οποίο προηγείται η ΑΕΚ έχει γίνει 70-71 σε διάστημα 2 λεπτών και 6 δευτερόλεπτα. 7 και 54 για το τέλος του αγώνα και το Αποέλ έχει περάσει μπροστά, έχει και την μπάλα στην κατοχή του. Μπέφτον Γκαρσία, Ζέγκοφ, Σεντάρης και Κούνας, η ιδανική πεντάδα του Κάμπακ για το ΑΠΟΕΛ. Τώρα η πεντάδα για την ΑΕΚ, ενώ τα βήματα από τον Μπέφτον, άλλο ένα λάθος, πρέπει να είναι το 10ο για τον ΑΕΚ, αυτό στα οπτήμα το χέρι, 24 για το ΑΠΟΕΛ, 11 για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με τους Μιλόγεβιτς, Στυλιανού, Παντελή, Μουζαπά και Προκοπίου. Στυλιανού για τον Προκοπίου, baseline. Για τον Κουτζαβά που δεν χειρίζεται σωστά την μπάλα και τρέχει το Αποέλ με τον Σερδάρη για τον Κούνα. Πέρτον για τον Βετζέγκο. Επιθετικό το φάουλ δίνεται ταυτόχρονα και από τους δύο διαιτητές. Είναι το τρίτο για τον Βετζέγκο και τρίτο ομαδικό για τον Έλμα Αποέλ στο 4ο δεκάλεπτο. Ενώ αλλαγή για την ΑΕΚ περνάει στο παιχνίδι ο Χάρης Φαντούσης στη θέση του Γιαννάκη Προκοπίου. Παντελή πιέζει πολύ ψηλά το Αποέλ. Κούνας απέναντι στον Παντελή. Εδώ τα βήματα από τον Ιάκωβο Παντελή. Την πίεση εδώ από τον Βασίλη Κούνα. Έγινε η επαναφορά Κούνας. 6:50 για το τέλος του αγώνα, 70-71. Μπέρτον. Έκανε τον πάσιμο μόνος. Ένα εύκολο καλάθι για τον Άιζακ Μπέρτον που φτάνει στους 8 πόντους και διαφορά στο σύν 3 για τον Έλμα Αποέλ. Έχει εισηγήσει η ΑΕΚ. Μιλόγεβιτς. Ένα δυνατό φάουλ από τον Βετζέγκοφ, το τέταρτο. Και τέταρτο μαδικό για τον Έλμα Αποέλ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ενώ ετοιμάζει τον Μέτιτς. Κυριάκο, ξεχαστήκαμε, είχαμε ακούσει αρκετές φωνές από τον Μιχάλη τον Μιχαήλ. Ναι, όπως τα πράγματα ήταν έξω χρόνο ο κύριος Μιχαήλ. Τέταρτο φάουλ από τον Ιάκωβο Παντελή. Ενώ στο παιχνίδι ο Μέντιτς στην θέση του Κουτζαβά. Τρία και 40 έχουν συμπληρωθεί στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ έχει πετύχει μόνο ένα πόντο. 11-1 το σερί για τον Έλμα Αποέλ. Μπέρτον. Τρία αυτοκόλουτσα, εγώ στάζω στο ρεχειδεσί. Εδώ για αρκετή ώρα, εγώ στάζω να πω... Επρασκηνώνει στην ρακέτα της ΑΕΚ ο Γκαρσία. Εβδομήντα, 73. Να τα λάθη, 13-25.
εδώ Μιλόγεβιτς, η μπάλα είναι έξω για τον Ελ Μαβουέλ. Δηλαδή η πάσα του Μιλόγεβιτς στον Λόρις Φιλιανού. Εδώ ο Προκοπίου ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παιχνίδι. Βασίλης Κούνας απέναντι στον Παντελή. Σερδάρης από την πίεση του Μιλόγεβιτς. Φάουλ από τον Μιλόγεβιτς, είναι το πέμπτο, έτσι κι αλλιώς θα γινόταν αλλαγή από τον κύριο Μιχαήλ. Ήταν το τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ. 5.42 για το τέλος, 70-73. Έγινε η επαναφορά. Παντούσης είναι αυτός που πιέζει τον Κούνα τώρα για τον Βέρτορ. Είναι άστοχος, μάζεψε ο Λόρις Τηλιάνου. Θέλει να τρέξει ΑΕΚ, γρήγορη επιστροφή όμως για το Αβουέ. Καλάθι και φάουλ, μετράει το καλάθι. Όχι. Τι να πούμε σε αυτό, τη φάση Κώστα, καθαρό καλάθι και φάουλ. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη φάση. Έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Έπρεπε να μετρήσει το καλάθι, όπως μέτρησε και νωρίτερα με τον Ανσικό. Δύο βολές λοιπόν για τον Ιάκωβο Παντελή. Εύστοχος κίνημα πρώτο. 22 βολές. 71, 73, 5 και 23 για το τέλος του αγώνα. Ιάκωβος Παντελή 6 στις 7 βολές, 6 στα 8 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 24 πόντι. Και διαφορά στον πόντο 72-73. Δέρπι με τα όλα του. Εδώ στην κλειστή αίθουσα κίνδυνο. Έγινε το κλέψιμο από τους παίκτες της ΑΕΜ. Παντούσης. 5 λεπτά απομένουν για το τέλος του αγώνα. Παντελή για τον Μέντιτς. Θέλει να κάνει το πάσιμο, παίρνει όμως το φάουλ από ποιον, από τον Βεζέγκοφ ή από τον Βασία. Από τον Βεζέγκοφ είναι το πέμπτο, φεύγει και ο Βεζέγκοφ. Και στο παιχνίδι θα περάσει ο Αλέξης Ζαχαρίου. Ξανά η φάση και το φάουλ που πήρε ο Μάρκο Μέντιτς από τον Σάσα Βεζέγκοφ. 4.46 για το τέλος. 72-73. Πόντο με πόντο πλέον το παιχνίδι. Για να δούμε ποιος θα χαμογελάσει. Εδώ τούβλο κυριολεκτικά η βολή αυτή από τον Μέντιτς. Ούτε καν ισοφαρίζει για την ΑΕΚ ο Μέντιτς, ο οποίος είναι μία στις 5 βολές. Κύρα λοιπόν για το ακόμα διευρύνει διαφορά Ζαχαρίου. Έγινε το κλέψιμο από τον Παντελή. Προκοπίου από την γωνία για τρεις, είναι εύστοχος ο Γιαννάκης Προκοπίου στους 11 πόντους. Τρίτο τρίποντο για τον Προκοπίου, 3 στα 6 και προβάδισμα για την ΑΕΚ. 75-73, συνέχεται ο Μανασονίκο και δείχνει τσαμπουκάπανη. Εδώ το επιθετικό rebound από τον Μπέρτον. Μετά από το επιθετικό φάουλ, Κώστα. Του Γκαρσία, έτσι. Δεν είμαστε εμείς οι διαιτητές. Δεν είναι εμείς που σφυρίζουμε. Εμάς πάντα είναι η δουλειά μας. Είναι Ντέρπι. Οι διαιτητές είναι οι άνθρωποι. Προκοπίου από την γωνία για τρεις. Είναι άστοχος. Υπάρχει φάουλ από τον Κούνα. Είναι το τρίτο. Τρεις παίκτες έχουν ήδη φύγει με 5 φάουλ. Έφυγε ο Μιλόγεβιτς, έφυγε ο Σιζόπουλος, ο Μιλόγεβιτς για την ΑΕΚ, ο Σιζόπουλος και ο Βεζέγκοφ για τον Έλμα από 75-75 το σκορ, φίλες και φίλοι. Λόρις Στυλιανού στη γραμμή των δευτερών βολών για την ΑΕΚ. Έστω από την πρώτη ο Στυλιανού στους 3 πόντους.
Προβάδισμα για την ΑΕΚ. Και προβάδισμα για την ΑΕΚ 76-75. Με βραχία κεφαλή. Επανάληψη. Επανάληψη για δύο Ζαχαρή. Πέρασε στη ρακέτα πριν μπάλα φύγει από τα χέρια του Λόρι Στυλιανού. Δεύτερη βολή λοιπόν, επανάληψη. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο το Στυλιανού. Στους τέσσερις πόντους και διαφράσει το καλάθι για την ΑΕΚ 77-75. Και Νίκο, η ΑΕΚ απόψε έχει άλλες τρεις ομάδες υποστηρικτές. Τον Απόλλωνα, τον Κεραυνό και την ΑΕΛ. Ενώ το φάουλ εδώ πρώτο για τον Λόρι Στυλιανού. Βλέπουμε ξανά τη φάση Κώστα. Αδίκως το φάουλ. Δύο βολές. Εδώ έχουν διέμα στη φανέλα του Μπέρτον, γι' αυτό και τον έλεξε ο διευθυντής, αν αιμορραγεί κάπου, καθώς απαγορεύεται παίχτης που αιμορραγεί να βρίσκεται στο παρκέ. Όμως δεν υπάρχει τίποτα με τον Άιζακ Μπέρτον και ο Κούνας άστοχος στην πρώτη βολή. Παραμένει χωρίς πόντο και παραμένει το προβάδισμα για την ΑΕΚ 2 πόντων. Για να δούμε τι έχουν σφυρίξει οι διαιτητές. Επανάληψη. Εδώ ο κύριος Τοφής δίνει επανάληψη για τον Βασίλη Κούνα στην βολή αυτή. Φάουλ από τον Γκαρσία, είναι μόλις το πρώτο στο παιχνίδι, μετά από 27,5 λεπτά παιχνίδιου. Και έχουμε δύο βολές. Δύο βολές. Και έχουμε συμπληρωθεί από τα 5 φάουλ. Όλες οι κακές άμυνες τώρα θα πληρώνονται με βολές. Αφού και οι δύο ομάδες έχουν περάσει το όριο των 5 φάουλ. 3-25 για το τέλος. Η αγωνία κορυφώνεται, φίλες και φίλοι, εδώ στην Λάρνακα. Παιχνίδι και κλεισμένο το φτερό λόγω της τιμωρίας της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την ΕΝΑΒ. Όμως ο Μίτιτς εδώ μπορεί να σκοράρει από τα 6-25, δεν μπορεί να σκοράρει όμως από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Είναι 1-8. Και εδώ το φάουλ από τον Στυλιανού αχρίαστο, καθώς θα στείλει τον Γκαρσία τώρα στις ελεύθερες βολές για να του δώσει το δικαίωμα να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Μετά από διάστοχες ζυγές μας. Τελικά ο Χρήστος Στυλιανίδης φαίνεται δεν θα αποφύγει να ξεχωράσει το βράδυ. Αναγκαστικά θα περάσει το παιχνίδι καθώς η ομάδα του τον χρειάζεται. Είδαμε το δεύτερο φάουλ από τον Λόρι Στυλιανού. Δύο βολές λοιπόν για τον Τζότζο Γκαρσία. Ο οποίος πραγματοποιεί το καλύτερο του παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα. Και αν το ΑΠΟΕΛ φύγει με τον Ρος Φίλο αγώνα από την Λάρνακα, θα πρέπει να το ανάψουν και δύο. Λαμπάδα. 40 πόντι για τον Τζότζο Γκαρσία. 12 στις 16 ελεύθερες βολές, 14 στα 22 δίποντα. Εδώ αστόχησε στη βολή, πήρε το ριμπάουν, πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φαουλ. Προβάδισμα ενός πόντου για τα ΑΠΟΕΛ. Τα κάνει όλα σήμερα. Τους 42 πόντους ο Γκαρσία και με δικαίωμα για ακόμη μία βολή. Τι είναι που εγκόστα σήμερα που ο Τζότζο δεν βρήκε τον αντίπαλο του. Δεν υπάρχει καθαρό σέντρο στην ΑΕΚ. Τρεις πόντι για τον Τζότζο Γκαρσία. 77-79 προβάδισμα για τον Έλμα ΑΠΟΕΛ. Επίθεση 4 πόντων ήταν η προηγούμενη για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, όλοι από τον Τζότζο Γκαρσία. Εδώ ο λάθος στα βήματα από τον Μέτιτς. Ξαναδούμε τη φάση παρακαλώ.
Σωστό και εδώ δεν είναι σωστό το φάουλ, είναι τράβηγμα από τον Γκαρσία, πάνε και καθαρά. Ο Γκαρσία τράβηξε τον Μέντιτς. 3-0-3 για το τέλος του αγώνα. Εδώ ο Μιχάλης Μιχαήλ βλέπει την ομάδα του να πλησιάζει στην πηγή, όμως δεν ξέρουμε αν θα βγει νερό. Ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παιχνίδι ο Βάμπος Χαραλάμπους, να δούμε ποιο την θέση θα πάρει. Την θέση του Λόρι Στυλιανού. Πίεση σε όλο το γήπεδο για την ΑΕΚ. Έγινε επαναφορά. Στυλιανίδης τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα απέναντι στον Σερδάρη. Κάνει την προσπίση στον από τον Σερδάρη, εκεί που τον χρειάζεται η ομάδα του σκοράρι και διαφορά στο συν 5 για την για τον έλμα από ΕΛ. 77-82. Βήματα από τον Ιάκωβο Παντελική, αυτήν την φάση θέλουμε να δούμε. Αμέσως η παρουσία του Στελιανίδη έδωσε τρόμα και ρυθμό στον έλμα από ΕΛ. Καλάθι 16-27, όπως βλέπετε και από την σχετική κάρτα. Σερδάρης, Στυλιανίδης, Μπέρτον, Ζαχαρίου. Εύστοχος ο Αλέξης Ζαχαρίου, το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι, 77-84. Για να εκμιεύσει το επιθετικό φάουλ ο Ζαχαρίου. Έχω την εντύπωση ότι σωστά δόθηκε το σε βάρος του το φάουλ. Δύο βολές, υπάρχει time out που έχει ζητήσει ο Μιχάλης Μιχαήλ. Δεν προλάβε να πάρει θέση εκεί ο Ζαχαρίου. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι για να δούμε αν η ΑΕΚ βρει τις δυνάμεις να ανατρέψει το σε βάρος της 84-77 αν το ΑΠΟΕΛ φύγει με την μεγάλη αυτή νίκη. Μεταδόσεων φίλες και φίλοι. Στη ζωντανή μας μετάδοση όμως ΑΕΚ Έλμα από ΕΛ 77-84, 2-0-7 για το τέλος του αγώνα. Δύο βολές για τον Γιαννάκη Προκοπίου μετά το φάουλ που πήρε από τον Αλέξη Ζαχαρίου. Κρύος ο Γιαννάκης Προκοπίου, αστοχή στην πρώτη του βολή. Ο Γιαννάκης Προκοπίου, ο οποίος σήμερα ήταν 1-2 δίποντα, 3-7 τρίποντα, μία στις δύο ελεύθερες βολές τους, 12 πόντους, 78-84 το σκορ στο συν 6, ο Έλμα από ΕΛ. Κυριάκο, πλησίασε τη γραμματεία, σε παρακαλώ, ρώτησε γιατί δίνονται βολές στον Σερδάρη. Υπήρχε double foul, τεχνική ποινή, τι υπάρχει. Μάλιστα, γι' αυτό και οι δύο βολές από τον Πάνο Σερδάρη, στις οποίες ευστοχή. Και η διαφορά στο σύν 8, 78-86 και κατοχή της μπάλας για τον Έλμα από ΕΛ. Βλέπουμε την Κώστα διαμαρτυρία του Μιχαλάκη Μιχαήλ με μια βασιλική να μην αναντιόντα από ΕΛ σαν διαμαρτυρία.
κατά την αδικία της διαιτησίας. Δεν βλέπω το γιατί. Αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ δίνει το παιχνίδι στο ΑΠΟΕΛ. Δείχνει όμως την διαμαρτυρία της για την αντιμετώπιση της διαιτησίας. Δεύτερο φάουλ για τον Γιώργο Καρσία, δύο βολές για τον Ιάκωβο Παντελή. Θεού χάρη το Σκώστα που δεν έχουμε φιλάθλους απόψε, γιατί αυτός ο αγώνας δεν βλέπω να τελειώνει. Εκπείρας το λέω αυτό. Γιατί... Δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Απόφαση του Μιχάλη Μιχαήλ. Και από ό,τι βλέπω ξεβρίδες ο Ιάκωβος, χάνει και την βολή. Μία βολή για τον Ιάκωβο Παντελή. Μία στις δύο για τον Ιάκωβο στους 25 πόντους, 79-88 και πάλι σε βαθυτική άμυνα η ΑΕΚ. Ο Μπέρτον σιγά σιγά θα φτάσει στους 14 πόντους, 79-90, 1-20. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε αυτό. Ήταν 6 πόντοι της διαφοράς. 2 τρίποντα ήταν το παιχνίδι. Φαντούσης για 3, είναι άστοχος. Έχει χαλάσει το παιχνίδι. Έχει χαλάσει το παιχνίδι και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, φίλες και φίλοι. Ήταν ένα πραγματικό ντέρπι μέχρι το τελευταίο δίλεπτο. Από το σημείο εκείνο δόθηκε τεχνική ποινή στον Μιχάλη Μιχαήλ, στον πάγκο της ΑΕΚ, και στη συνέχεια η ΑΕΚ επέλεξε την παθητική άμυνα και τώρα το ΑΠΟΕΛ δεν πιέζει στην άμυνα. Σου τριών πόντων από τον Προκοπίου στους 15. Τη στροφή μέτρηση έχει αρχίσει, Κώστα. Καρσία στους 45 πόντους, 82-92. Παντελή για τον Προκοπίου. Σουτάρει για 3 και πάλι εύστοχος ο Προκοπίου. Αυτό ήταν που έλεγα, Νίκο, δεν ξέρω γιατί επιλέγει για η παθητική άμυνα. Μπορούσαν με 2 τρίποντα να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Υπήρχε χρόνος, υπήρχαν 2 λεπτά. 2 λεπτά στο μπάσκετ συμβαίνουν πολλά. Έχουμε δει ανατροπές και ανατροπές με πολύ ψηλότερα σκόρ. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε και εμείς τώρα σαν διαμαρτύρια να σταματήσουμε να κάνουμε την περιγραφή. 10 δευτερόλεπτα, Καρσία στο κάρφωμα, στους 47 πόντους ο Τζότζο Καρσία, 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Φαντούσης για τον Προκοπίου στο τελευταίο τρίποντο, άστοχος ο Προκοπίου και τέλος του παιχνιδιού, 94-85 για το ΑΠΟΕΛ που παίρνει την 13η του νίκη μόνο στην κορυφή στους 28 πόντους, στους 28 βαθμούς με συγχωρείτε. Η ΑΕΚ στους 25 μαζί με τον Κεραμνό, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο από την ομάδα του Στροβολουνίκο. Ένα τελευταίο σχόλιο για να δώσουμε τον λόγο στον Κυριάκο Παπέτα. Κύριε Μιχαήλ, αν και η ομάδα σας πάλεψε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, τελικά δεν τα κατάφερε και με μία στάση σας να μην υπάρχει άμυνα σε θέση του ΑΠΟΕΛ, χάσατε τελικά το παιχνίδι. Σίγουρα είπαμε από την αρχή ότι το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο. Ξέραμε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι μια πολύ καλή ομάδα, άλλωστε είναι η πρώτη στη βαθμολογία. Έχει πολλές επιλογές. Δυστυχώς παίξαμε όσο μπορούσαμε. Τώρα το ότι χάσαμε 9 πόντους δεν είναι, πιστεύω, το παιχνίδι ήταν στον πόντο. Μπορούσαμε να το κερδίσουμε εμείς το ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω ότι η ομάδα μου έπαιξε καλά. Τώρα, αν το ΑΠΟΕΛ φάνηκε πιο τυχερό σε κάποιες φάσεις, εντάξει. Πιο τυχερό υπήρχε ο Γκαρσία που δεν μπορούσε να σταματήσει με τίποτα απόψε.
Σίγουρα είχα πει και στους παράγοντες μας, αλλά και η ομάδα μου ξέρουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα κάτω από τα καλάθια. Δηλαδή το παίκτης που έχουμε ο ξένος δεν είναι καθαρό center, δεν μπορεί να μαρκάρει τα πιο δυνατά center των άλλων ομάδων. Όμως εντάξει, όσο μπορέσαμε τον κρατήσαμε και αυτόν και τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τζότζο Γκαρσία, ο οποίος πέτυχε ακριβώς τους μισούς πόντους του Έλμα Αποέλ. 47 πόντους από τους 94 με 13 στις 18 βολές, 17 στα 25 δίποντα. Νίκο, ένα τελευταίο σχόλιο για το απόψινο παιχνίδι. Με πίκρα βέβαια δέχεσαι την ήττα της ομάδας σου, είναι μέσα στο παιχνίδι. Φάνηκε πιο τυχερό το Αποέλ στο φινάλι, όπως είπε και ο προπονητής ο Μιχάλης. Πιο έμπειρο και πήρε τελικά το ροζ φύλλο αγώνα. Πρώτα απ' όλα, Κώστα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με πληγώνει αυτό να κάθομαι να βλέπω την ομάδα μου τη στιγμή που θέλει κάποια μεγάλη βοήθεια και δεν μπορώ να εισδόθω. Πάνω απ' όλα, μπράβο στα παιδιά και στις δύο ομάδες. Είναι η ηθική νικήτρια, θα λέγα, η ΑΕΚ απόψη. Μπορεί το Αποέλ, αυτό ήταν αυτό που είχα τονίσει εγώ στο ξεκίνημα της μετάδοσης. Το Αποέλ θέλει την νίκη με οποιοδήποτε τρόπο. Όμως, εμείς θα το πιστώναμε ανάλογα με την εμφάνιση και την ψυχολογία που θα παρουσιάζει στο παιχνίδι. Δεν είναι το Αποέλ που ξέρουμε αυτό. Σίγουρα. Το Αποέλ έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Αυτό είπαμε και στην αρχή. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Εφόσον τα αποδείξαν και στη βαθμολογία είναι πρώτη. Όμως δεν επίσης απόψε, παρά την νίκη. Σίγουρα. Μάλιστα. Να δώσουμε τον λόγο στον συνάδελφο Κυριάκο Παπέτα. Έχει κοντά του τον Δημήτρη Τσολάκη. Κύριε Τσολάκη, μία φώτης νίκη σήμερα για την ομάδα σας, αλλά καθαρή ψυχολογικά. Νομίζω ότι δεν είδαμε πάση σήμερα, δεν θέλω να ασχοληθώ με ψυχολογίες και τέτοια, αυτά είναι δικαιολογίες. Η ομάδα μου δεν είναι καλή στο τελευταίο αυτό διάστημα για αρκετό καιρό. Αν δεν ξεπεραστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις. Οι παίκτες πρέπει να είναι αντάξει το ονόματός τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν γίνεται κάτι σκόπιμο, είναι για αυτό που έλεγα μια κακή ψυχολογία, η οποία πρέπει να ξεπεραστεί. Και εύχομαι μετά από αυτή τη διακοπή να ξεκινήσουμε διαφορετικά όπως ξεκινήσαμε και στην αρχή, για να μπορούμε να έχουμε απαιτήσει να διεκδικήσουμε ένα τίτλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραδέχεται λοιπόν και ο κύριος Τσολάκης ότι είναι παρατεταμένη η κοιλιά που κάνει το ΑΠΟΕΛ. Περνάει όμως ανώδυνα από την καυτή έδρα της ΑΕΚ, ΑΕΚ των μύριων προβλημάτων που η δική μας άποψη είναι η ηθική νικήτρια. Οι νεαροί Παντελή, Φαντούσης και Προκοπή έκανα εκπληκτική εμφάνιση και ήταν η εμπειρία του Σεντάρη και του Στυλιανίδη ακριβώς στο φινάλε που γύρισε το παιχνίδι για τον Έλμα από Ελστά γρήγορα. Παντελή 25 πόντους, Φαντούσης 12, Προκοπίου 18, Κουζαπάς 2, Μιλόγεβιτς 5, Στυλιανού 4 και Μέτιτς 19. Είχε πετύχει 13 στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπετε τα στατιστικά. Καθώς εμείς θα πούμε τους πόντους για τον Έλμα Αποέλ, Σερδάρης 12, Σιζόπουλος 13, Βεζέγκοφ 6, Πέρτον 14, Ζαχαρίου 2, σύνολο 47. Αν προσθέσετε και τους 47 του Τζότζο Γκαρσία, τότε είχαμε και το τελικό 94-85. 18-20 το πρώτο δεκάλεπτο, 37-38 το δεύτερο, 69-63 το τρίτο και το τελικό 85-94 φέρνει, όπως είπαμε, την 13η νίκη για τον Έλμα Αποέλ. Εμείς αυτά είχαμε για απόψε, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ στον φίλο Νίκο Μιχαήλ που ήταν κοντά μας απόψε, στον συνάδελφο Κυριάκο Παπέτα, στη σκηνοθέτη μας Αναστάζια Λουκά και βέβαια σε όλα τα παιδιά που εργάστηκαν για την απόψινη εκπομπή και μετάδοση. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη και στην προσπάθεια του κεραυνού στο κύπελλο Σαπόρτα σε 7:30 το βράδυ της Τρίτης. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.